παρελθόν. Φίλοι και φίλες, οι τεκτονικές πλάκες της παγκόσμιας θερμής αντιπαράθεσης σταμάτησαν το 1945. Μετά, ο πόλεμος πάγωσε και έγινε ψυχρός πόλεμος. Η ισορροπία του τρόμου των πυρηνικών όπλων και του παγκόσμιου ολοκαυτώματος απέτρεψε τις μεγάλες δυνάμεις από τυχοδιοκτικές ενέργειες μέχρι το 1991. Τότε, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης φέρνει την εποχή της αμερικανικής μονοκρατορίας, την οποία στοχαστές, σε εισαγωγικά για μας τουλάχιστον η λέξη, του τύπου Φουκουγιάμα, ταυτίζουν με το τέλος της ιστορίας. Όπως καταλαβαίνουν όσοι στοιχειωδώς σκέπτονται, τέλος της ιστορίας δεν μπορεί να έρθει. Όσο υπάρχουν αντιθέσεις κρατών και αντιθέσεις μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες των κρατών αυτών. Με το τέλος του μονοπωλικού κόσμου, οι τεκτονικές πλάκες αρχίζουν πάλι να κινούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το σύστημα εξουσίας που διαμορφώνει την πολιτική τους και αντιλαμβάνονται την αδυναμία τους πλέον να κυριαρχούν σε όλο τον πλανήτη, αποσύρονται από διάφορες περιοχές του κόσμου όπως το Αφγανιστάν, τη Μέση Ανατολή, κινήσεις που για πολλούς δηλώνουν την αδυναμία τους. Διατηρώντας ακόμα ισχυρά όπλα στα χέρια τους οι Αμερικανοί, όπως το δολάριο, το ΝΑΤΟ και τη στρατιωτική τους δύναμη, αλλά και εγκάθετες εξουσίες σε πολλές χώρες του πλανήτη προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν εχθρό που θα συσπυρώσει το κλειδιονιζόμενο δυτικό στρατόπεδο. Μην ξεχνάμε και τις τάσεις αυτονόμησης και ανεξαρτητοποίησης της Γερμανίας. Όταν μάλιστα αυτός ο εχθρός έχει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές απρόσιτες στο πολυεθνικό κεφάλαιο της Δύσης, μέσω ενός εθνικού κράτους, όπως το ρωσικό κράτος δηλαδή, που αποτρέπει την καταλήθευση των πόρων αυτών από το δυτικό κεφάλαιο, αποτελεί κατά τη γνώμη μας τον τέλειο εχθρό. Το εθνικό κράτος που κατάφερε να συγκροτήσει ο πρόεδρος Πούτιν πάνω στα ερείπια της Σοβιετικής Ένωσης και της εποχής Γέλτσιν, αποτρέποντας την καταλήστευση του δημόσιου πλούσου της Ρωσίας από τους ξένους και την παραχώρησή του ασφαλώς σε μια ομάδα ολιγαρχών που στηρίζουν την εξουσία του Κρεμλίνου ακριβώς επειδή έχουν την αποκλειστική νομή του πλούτου αυτού, είναι καρφί στο μάτι των δυτικών και της παγκοσμιοποίησης. Το έθνος κράτος της Ρωσίας είναι υπόδειγμα για τους απανταχού απογοητευμένους από την παγκοσμιοποίηση και τα δεινά που επέφερε εδώ και 20 χρόνια. Η Κίνα, ο άλλος αφανής στόχος της παρούσας κρίσης, στόχος των δυτικών, προφανώς θα μας τα πούν και οι καλεσμένοι μας, είναι για την ώρα απρόσιτος στα χτυπήματά τους. Επί δεκαετίες, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, περικυκλώνουν τη Ρωσία με πυράβλους, τάγκς, αεροπλάνα και στρατό. Το Φεβρουάριο του 22 ξεπερνούν την κόκκινη γραμμή της Ρωσίας με τον εγκάθετό τους για πολλούς πρόεδρο Ζελένσκι να ζητά την επέκταση του ΝΑΤΟ μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας. Δηλαδή σε απόσταση λίγων λεπτών για τους πυράβλους του ΝΑΤΟ από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι Ρώσοι, που βέβαια δεν είναι άγγελοι, να μην το πιστέψουμε σε καμιά περίπτωση, και ίσως αν μπορούσαν θα έκαναν τα ίδια με τους δυτικούς, αποφασίσουν να αντιδράσουν με τον μόνο τρόπο που τους άφησαν. Τον πόλεμο. Ενώ επί 8 χρόνια δηλώνουν τις κόκκινες γραμμές τους, που διαρκώς παραβιάζονται από τους δυτικούς, χωρίς αποτέλεσμα αποφασίζουν την έσχατη λύση. Τον πόλεμο δηλαδή. Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι επιβάλλουν παράνομες κυρώσεις, και τις λέμε παράνομες αφού δεν εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ. Εδώ και η Ελβετία δεν τις δέχθηκε αυτές τις κυρώσεις, θεωρώντας ότι είναι παράνομες αφού δεν εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ και προβαίνουν σε υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ουσιαστικά υπεξαιρούν περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και των εμπορικών τραπεζών της, το χρυσό, αλλά και των εμπορικών εταιριών της Ρωσίας. Για αυτές τις 20 μέρες, τις 28 νομίζω είναι σήμερα οι μέρες του πολέμου, και τα διακυβεύματα στο πεδίο, αλλά και τα γενικότερα διεθνή ζητήματα που τίθενται, καθώς και για τους διαπραγματευτές ικανότατους, τους διαπραγματευτές με όλους τους δρόντες σε Ανατολή και Δύση, τους επιθετικούς γειτονές μας, δυστυχώς βρεθήκαμε στον ίδιο τόπο, τους Τούρκους που είναι και μόνιμη απειλή για τη χώρα μας. Θα συζητήσουμε αρχικά με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη,
πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, και αμέσως μετά τον κύριο Απόστολο Αποστολόπουλο, εξαιρετικό δημοσιογράφο και κεντρικό παρουσιαστή της ΕΡΤ για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Κύριε Καλυτερίδη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Καλυτερίδη, τι διακυβεύεται στον πόλεμο της Ουκρανίας? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι κατά τη γνώμη σας διακυβεύεται? Λοιπόν, καταρχάς νομίζω ότι θέσατε πολύ ορθά το πλαίσιο της κουβέντας. Οι ευθύνες του ΝΑΤΟ είναι τεράστιες στην προκειμένη κρίση. Οι πολιτικές ευθύνες από προσωπικότητες, τον είπα, από συγκεκριμένους προέδρους που αποφάσισαν να διαχειριστούν την επομένη του διαμερισμού της Σοβιετικής Ένωσης, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Πρόκειται για μια τυχοδιοκτική στάση, τον είπα, την οποία τη βλέπαμε να εξελίσσεται από το 1990-91, μάλλον μετά από τον πρόεδρο Μπούς τον πρεσβύτερο. Είδαμε κυρίως με τον πρόεδρο Κλίντον, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε σχέση από εξωτερική πολιτική, ήταν στο έλεος των συμβούλων του και ίσως να μην ήθελε να μάθει και να καταλάβει από εξωτερική πολιτική. Θεώρησε ότι δεν δεσμεύτηκε, δεν δεσμευόταν ο ίδιος από τις πολιτικές υποσχέσεις του προκατόχου του. Πραγματικά ένας αμύητος πολιτικός από το Άρκανσο, ο οποίος ξεκίνησε αυτό τον κύκλο με την Ουγγαρία, την Πολωνία, στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησε μια άκρατη επέκταση του ΝΑΤΟ κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Νατοϊκής Συμμαχίας και της Ρωσικής πλέον Ομοσπονδίας. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η άκρατη επέκταση. Οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί, οι οποίες ήταν σαφείς και δεδομένες διαστόματος των Αμερικανών Προέδρων, διαστόματος του κυρίου Μπούς δηλαδή. Και του κύριου Μπέικερ αργότερα. Ναι, ο Τζέιμς Μπέικερ ήταν υπουργός εξωτερικών του κυρίου Μπούς, άρα κατ' εντολή του κυρίου Μπούς, του Γενικού Γραμματέων του ΝΑΤΟ, του Μιτεράν, του Κολ, της Θάτσερ, του Τζον Μέιτζορ. Βέβαια, πολλοί εξ αυτών αρνήθηκαν μετέπειτα τις υποσχέσεις που δώσαν. Εν πάση περιπτώσει, οι υποσχέσεις αυτές ήταν σαφέστατες. Ήταν υποσχέσεις για να μην γίνει ακριβώς αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Μια πυρηνική στα πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, στα πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία θα τα έκλεβε ουσιαστικά σε εισαγωγικά το ΝΑΤΟ, θα τα προσαρτούσε για να προχωρούσε σε μια γεωπολιτική περικύκλωση τη μεταφορά αντιβαλιστικών πυράβλων στα σύνορα και τη μεταφορά και πυρηνικών πυράβλων, αν συμπεριλάβουμε την Τουρκία και άλλες χώρες, πυρηνικών πυράβλων των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό είναι το τραγικό δράμα, το οποίο εξελίσσεται το 1991, το οποίο κατέληξε σήμερα. Η Ρωσία ισχυροποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κ. Πούτιν κατάφερε να αξιοποιήσει σε ένα καθόλου αντιδημοκρατικό, δικτατορικό καθεστώς, θα το χαρακτηρίσω. Κατάφερε να ενισχύσει τη χώρα του, αξιοποιήσει τους πολιτοπολιτικούς πόρους της πατρίδας του, κυρίως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ενισχύθηκε, ισχυροποιήθηκε. Πράγματι υπήρξε τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την εποχή Τραμπ, μια, θα πω, απομάκρυνση από την περιοχή μας, τον ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε μάλλον επί Ομπάμα. Βιώνουμε, ξέρετε, μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια αδυναμία, τον ΗΠΑ, είναι μια ένας στρατηγικός επαναπροσδιορισμός ορθότερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να το κάνω σαφές στους λεκτατές σας, ουσιαστικά μιλάμε μάλλον για μία απειλή των ΗΠΑ. Η στρατηγική απειλή των ΗΠΑ είναι μία αυτή τη στιγμή, είναι η Κίνα, και δεν είναι, όπως κάποιοι θεωρούν, η Κίνα στη θέση νούμερο 1, η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρειος Κορέα και η τρομοκρατία. Είναι η Κίνα επί 5 φορές αυτή. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι Αμερικανοί πλέον στήσανε μια εξαιρετική παγίδα στην Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγίδα είναι διπλή, το στοίχημα ήταν διπλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει, αν θέλετε, τις παθογένειές της και τα ιστορικά μαρτύματα του παρελθόντος, ιδίως με την ηγεσία αυτή την γερμανική, που όπως ξέρουμε είναι ιστορικά αμαρτωλή, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την παγίδα που είχε ξεκάθαρα στήσει η Ουάσιγκτον. Ως αποτέλεσμα, ο Ρώσος πρόεδρος, με τη διαδικασία που ξεκίνησε από το 2014,
από αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν επανάσταση, άρα οι Ρώσοι αποκαλούν πραξικόπημα, και νομίζω η αλήθεια είναι πιο κοντά στη ρωσική πραγματικότητα, διότι οι πολιτικοί που ανεδίχθησαν δεν ήταν πολιτικοί του ουκρανικού λαού, ήταν πολιτικοί κατευθυνόμενοι από τη Δύση, άρα έχει βάση η ρωσική ερμηνεία. Από τότε λοιπόν οι Αμερικανοί στήσαν μια παγίδα στη Ρωσία και στην Ευρώπη, παγίδα ήταν διπλή. Η Ρωσία αναγκάστηκε να εισβάλλει, αναγκάστηκε να εκθέσει τον εαυτό της ανεπανόρθωτα και να προκαλέσει προφανώς και χιλιάδες θύματα και θανάτους, και παράλληλα η Ευρώπη αναγκάστηκε να διαρρήξει τους δεσμούς της με τους Ρώσους, να πληρώσει το βαρύτατο τίμημα το οποίο το πληρώνουμε όλοι και να το πληρώσουμε πολλαπλάσια εν ευθέτω χρόνο, και προφανώς μεγάλος κερδισμένος και της γεωπολιτικής απομόνωσης της Ρωσίας, αλλά και της αντικατάστασης του ρωσικού αερίου και με αμερικανικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, προφανώς είναι η Ουάσιγκτον, είναι μεγάλη κερδισμένη, είμαστε τα μεγάλα θύματα, είμαστε μεγάλοι ηττημένοι, πέσαμε στην παγίδα αυτή, η γερμανική μορία μας οδήγησε σε αυτή την παγίδα, και τώρα βιώνουμε, για να κλείσω και αυτή την μικρή εισαγωγή, ένα καθεστώς, ένα πλέον αναθεωρητικό κόσμο, μια αναθεωρητική Ρωσία, μια αναθεωρητική περιφερειακή δύναμη, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία, να συνεχίσουν αυτόν τον δρόμο της κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και της επικράτησης του νόμου του ισχυρού. Κύριε Καλεντερίδη, παρότι δεν είχα την πρόθεση να το ρωτήσουμε, να σας ρωτούσα λίγο αργότερα, παρόλα αυτά, επειδή το θέσατε, άκουσα σε μια συνέντευξή σας στις προάλλες, λέγατε ότι τις ναζιστικές ομάδες, Αζόφ, Σβόμποντα και δεξιότομεα και τέτοια, τις ελέγχουν περισσότερο οι Αμερικανοί παρά η Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτό πώς το συμπεραίνετε? Φαίνεται πολύ πιθανό βέβαια, αλλά ρωτώ απλώς. Καταρχάς να πούμε ότι η Ουκρανική κυβέρνηση δεν είναι αυτή που έχει την εξουσία στη χώρα. Σωστά. Οι μυστικές δυνάμεις, οι μυστικές υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες είναι ο σύνδεσμος, αν θέλετε, της Ουκρανικής κυβέρνησης με τους πραγματικούς πάτρονες της φιλοδυτικής κυβέρνησης που είναι η Ουάσιγκτον. Σωστά. Δεν είναι κακό να το λέμε. Η Ουκρανία ήταν ένα φιλορωσικό κράτος, δηλαδή ελεγχόμενο από τη Μόσχα, αντιδημοκρατικό, και τώρα με τον κύριο Ζελένσκι που χρειάζεται, είναι ένα αντιδημοκρατικό πάλι καθεστώς, ελεγχόμενο αυτή τη φορά από τη Δύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να εξαπατούμε τον κόσμο. Οι ίδιοι πέρα λοιπόν, οι πολιτικοί επιτελείς της Ουκρανικής κυβέρνησης, δεν θα πω ότι είναι πολιτικά δημιουργήματα της Δύσης. Αυτό νομίζω μπορεί να το κρίνει ο καθένας και να το ψάξει ο καθένας. Θα σας πω μόνο, γιατί αναφέρθηκα στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή είναι ο πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής του κ. Ζελένσκι. Επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, είναι ο πρώην επικεφαλής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής του κ. Ζελένσκι στα τηλεοπτικά προγράμματα. Ακριβώς. Φοβερό. Αυτή είναι η ομάδα, αυτό είναι το team, το οποίο στήθηκε πραγματικά μέσα σε μια νύχτα από την Αμερική για να φέρει την κατάσταση ως εδώ σήμερα, για να φέρει τους Ουκρανούς να απειλούνται με την ίδια η ζωή τους. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για ποιο λόγο έπρεπε να φτάσει η κατάσταση ως εδώ, για ποιο λόγο ο κ. Ζελένσκι αποφάσισε ότι, μάλλον όχι, δεν είχε, όταν άλλαξε το Σύνταγμα των Ουκρανών, δεν είχε αναλάβει ακόμα το 2019. Για ποιο λόγο οι Ουκρανοί βουλευτές αποφάσισαν ότι η χώρα τους έπρεπε να συμπεριλάβει στο Σύνταγμά της 2019 την ένταξη στο ΝΑΤΟ? Είναι ένα τεράστιο ερώτημα εδώ. Για ποιο λόγο συνταγματικά θα μπορούσε να είναι μια επιλογή ελεύθερη κυρίαρχη της χώρας? Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει αυτή η δουλεία, δηλαδή περί δουλείας έπρεπε? Υπάρχει ένα αναπάντητο ερώτημα εδώ. Για ποιο λόγο ο κ. Ζελένσκι, αφού ανέλαβε και αφού έγινε αυτή η συνταγματική αλλαγή, ξεκίνησε μια επικοινωνιακή ρητορική κατά των Ρώσων, μέχρι και στο σημείο, έφτασε μέχρι στο σημείο να μιλήσει για θωράκιση της Ουκρανίας και για πυρηνικά, τα οποία απόλεσαν με διαμερισμό της Σοβιετικής Ένωσης, κακώς τα απόλεσαν και θα έπρεπε να ξαναπροστατευτεί η Ουκρανία. Σε τι αποσκοπούσαν αυτές οι δηλώσεις, όπως επίσης σε τι αποσκοπούσαν, για να πω και αυτό να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε, σε τι αποσκοπούσαν όλες αυτές οι παρακρατικές δράσεις από το 14, από το 15, με συγχωρείτε, από τη συμφωνία Μίνσκ 2, οι παρακρατικές δράσεις των οργανώσεων αυτών, των Αζόφ και άλλων παρακρατικών ναζιστικών οργανώσεων, οι οποίες σημειωτέων είναι παρακρατικές, αλλά έχουν ενταχθεί πλήρως στις Ουκρανικές δυνάμεις. Βέβαια. Ακριβώς.
Είναι λοιπόν αναπάντητα τα ερωτήματα για ποιο λόγο αυτές οι δυνάμεις δρούσαν ανεξέλεγκτα στον Ντονμπάς, στον Ντονιέτσκ και στο Λουχάνσκ, βομβάρδιζαν. Εάν ρωτήσετε ανθρώπους από την περιοχή, πολλοί από αυτοί, όσοι είναι και Έλληνες, θα σας ομολογήσουν την πραγματικότητα ότι δεχόντουσαν βομβαρδισμούς επί καθημερινής βάσης. Μέσα αυτά τα χρόνια υπήρχαν επιθέσεις που γινόντουσαν και δεχόντουσαν συχνούς βομβαρδισμούς. Να δοθούν λοιπόν ερωτήματα για ποιο λόγο, ενώ υπήρχαν τις συμφωνίες αυτές, προσπαθούσαν οι παρακρατικοί να απελευθερώσουν τα εδάφη αυτά, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή τα αφηγήματα, και ξεκάθαρα, επειδή αναφερθήκατε και στο Σβόμποντα, ο οποίος ένας μικρός παίκτης εν προκειμένου, ο Σβόμποντα ήταν ένα κόμμα, ένα από τα κόμματα αυτών των πολύχρωμων επαναστάσεων που έχει προκαλέσει η Δύση σε διάφορες περιοχές, το προκάλεσαν και στην Ουκρανία, αλλαγή καθεστώτος, το λένε οι Αμερικανοί, regime change, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή αντικατάσταση των ελεγχόμενων από τη Ρωσία με ελεγχόμενων από εμάς. Αυτό ήτανε. Εκεί λοιπόν οι Αμερικανοί, το βαθέως κράτος, με την κυρία Νούλαν, την βοηθό υπουργό εξωτερικών, η οποία είναι ένα σκιό πρόσωπο του βαθέως κράτους, τον είπα, του παρακράτου σχεδόν, σε συνδυασμό με τον κύριο Πάιατ, αυτόν τον ολετήρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που τον είχαμε και ευτυχώς απαλλαγήκαμε, που ήταν τότε πρέσβης στην Ουκρανία. Έφυγε, δεν έφυγε ακόμα, κύριε Καλλιτερίδη, ο κύριος Πάιατ, έφυγε επιτέλους. Πάντως αυτός ο άνθρωπος, με καταγεγραμμένες ομιλίες, τις οποίες έχουν διαιρεύσει και από τα Wikileaks, ήταν τα πρόσωπα κλειδιά, τα οποία ουσιαστικά προσέγγισαν όλη την συμφορά της αντιπολίτευσης, θέλω να την κάνει, δεν ήταν πολιτικοί οι άνθρωποι, οι παρακρατικοί της Ουκρανίας, τους οργάνωσαν για να ενορχιστρώσουν αυτή την αλλαγή καθεστώτος, συνομιλούσαν ανοιχτά με τους Σβόμποντα, με τα ναζιστικά κόμματα, τους είχαν ως παίκτες της επόμενης ημέρας, τους ενίσχυσαν, τους έδωσαν όπλα και έτσι με αυτούς, με αυτό το έτσι, ολοκλήρωσαν το puzzle για να φέρουν την πολιτιακή αλλαγή, να φέρουν τους δικούς τους ανθρώπους, να εκδιώξουν τους Ρώσους και να ασκήσουν τον ευρύτερο έλεγχο στην περιοχή αυτή και από αυτό το σκοπό προφανώς. Όχι μόνο τα βιολογικά πειράματα, που και αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις, γιατί πραγματικά το βαθέως κράτος των ΗΠΑ είχε τέτοιες παρουσίες στην Ουκρανία, αλλά τη γεωπολιτική περικύκλωση και κυρίως τα ενεργειακά που από τότε μάλλον οι ΗΠΑ είχαν ορθώς διακρίνει τις ανάγκες της Ένωσης, είχαν επενδύσει από τότε την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής των ΗΠΑ για να φτάσουν φέτος, τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ να είναι η νούμερο ένα χώρα παραγωγός φυσικού αερίου παγκοσμίως. Αυτό έγινε τώρα, τον Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας στον ΗΠΑ. Προφανώς η στρατηγική ξεκίνησε το 2014. Κύριε Καλλιτερίδη, με αυτά που είπατε γεννήθηκαν πολλές ερωτήσεις. Καταρχάς, ποιες δυνάμεις μέσα στις ΗΠΑ, κατά τη γνώμη σας, επιθυμούν και προωθούν τη σκληρή αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα, όπως πολύ σωστά είπατε, τον πραγματικό πρωταγωνιστή της ιστορίας αυτής, και ποιες δυνάμεις δεν το επιθυμούν και συγκρατούν τις ακραίες συμπεριφορές? Καταρχάς, νομίζω ότι η κυρίαρχη δύναμη είναι μία. Δεν υπάρχει ουσιαστική εναλλαγή εξουσίας, όπως δεν υπάρχει, ξέρετε, και στη χώρα μας. Ακριβώς. Αυτό προσδιορίζεται κάποιος ως αριστερός και δεξιός, νομίζω τα αποτελέσματα είναι ίδια. Και η πολιτική που ακολουθεί, η φιλοδυτική, η φιλοαμερικανική για την δική μας περίπτωση, είναι η ίδια και φάνηκε και από την πρόσφατη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο συνέβη στις ΗΠΑ ήταν μια σαφέστατη πολιτική με κύριο γνώμονα από το ενεργειακό. Νομίζω ότι πρέπει να υποβαθμίσουμε και πρέπει να το κάνουμε για να καταλάβουμε πλήρως την αρχιτεκτονική της περιοχής, το ζήτημα της γεωπολιτικής περικύκλωσης της Ρωσίας. Η Ρωσία σίγουρα παγιδεύτηκε, ωστόσο θεωρώ πως σε επίπεδο γεωπολιτικής περικύκλωσης το θέλημα της Ουάσιγκτον ήταν, και από ό,τι φαίνεται το πετυχαίνει και αυτό μαζί με τα πολλά κέρδη τα οποία αποκομίζει από την κρίση, η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Η αντικατάσταση δηλαδή της ανατολικής ομπρέλας από την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ σε μια, τουλάχιστον σε επίπεδο εξόδων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτά τα παράπονα του κ. Τραμπ, αν θυμάστε, όπου κατηγορούσε τον ΝΑΤΟ για την μη λήψη αποφάσεων και πως, μάλλον κατηγορούσε τον ΝΑΤΟ που δεν ήταν υπεύθυνο για την προστασία της Ηπείρου, ήταν κομμάτι αυτού του παζλ. Βλέπουμε τη συνέχεια, ακόμα και από έναν αντισυμβατικό, ανορθόδοξο, το πούμε έτσι, πρόεδρο, ήταν σαφή η συνέχεια του βαθέως κράτους των ΗΠΑ, η οποία δεν είναι άλλη λοιπόν η προσέγγιση από την πρώτον, την αντικατάσταση των Ρώσων, του ρωσικού αερίου με αμερικανικό, και δεύτερον, η ενεργοποίηση των Ευρωπαίων να ξεκινήσει η Ευρώπη να πληρώνει
για την άμυνα της Ευρώπης. Υπήρχε πάντα μια, αν θέλετε, μια συμφωνία άτυπη μεταξύ Ευρώπης, όταν λέω Ευρώπη εννοώ ουσιαστικά Γερμανία και Αμερική, και λόγω του ιστορικού παρελθόντος της Γερμανίας. Η Γερμανία δεν θα ηγείτο της άμυνας της, της Ηπείρου, θα το έκανε αυτό, ΗΠΑ, υπό την ομπρέλα δηλαδή των ΗΠΑ, θα βρισκόταν όλη η Ήπειρος, θα έδινε σε ένα αντάλλαγμα η Γερμανία. Θα αναγνώριζε μάλλον την ηγεμονία των ΗΠΑ, κατά το οποίο προφανώς γινόταν και το ξέρουμε, και παράλληλα θα μπορούσε να ενισχυθεί η γερμανική οικονομία και εν γέννη η οικονομία της Ηπείρου, κάτι που έκανε την Ευρώπη τον οικονομικό γίγαντα που είναι σήμερα. Αυτή ήταν η ανταλλαγή για όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα σπάει, σταματάει, γι' αυτό έχουμε και τη μετάβαση, την επανεργοποίηση μάλλον των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι Αμερικανοί πλέον δεν μπορούν να στηρίξουν οικονομικά αυτό το μέτωπο, θα αναγκαστούν να το αναλάβουν οι Ρώσοι. Μένει να δούμε τι σημαίνει των Αμερικανών στους συμμάχους. Πιστεύω ότι η δική μου εκτίμηση θα παραμείνει για αρκετό καιρό, παρόλο που πλέον δεν θα προστατεύουν αυτή την Ένωση. Η Ένωση θα υπάγεται σε έναν βαθμό στις αμερικανικές επιρροές και οχλήσεις. Και ο λόγος που δεν μπορεί να συνεχίσει η Αμερική είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ο επαναπροσδιορισμός των συμφερόντων. Η στρατηγική πλέον της απομόνωσης είναι εναντίον της Κίνας. Αυτός είναι ο αυτοσκοπός. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός των ΗΠΑ, άρα έπρεπε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τους δύο στόχους όπως σας είπα. Πρώτον, να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας με το αμερικανικό και δεύτερον, να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι να επανεργοποιηθούν στρατηγικά. Τι σημαίνει οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, γιατί οι Γάλλοι το ήθελαν καιρό τώρα, να επανεργοποιηθούν οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί για να αναλάβουν αυτή τη διαφύλαξη του ανατολικού μπλοκ του ΝΑΤΟ. Κύριε Καλεντερίδη, μια και το θίξατε, ανησυχεί ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας, παρότι δεν είναι τρομερά το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων, αλλά και η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ένα μεγάλο, νομίζω 6%, αν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει, σας ανησυχεί, δεδομένου βέβαια του παρελθόντος της Γερμανίας, η οποία αιματοκύλησε την Ήπειρο τουλάχιστον 2 φορές, και για τους ίδιους λόγους στην ουσία, για τις ηγεμονικές της βλέψεις. Σας ανησυχεί? Νομίζω θα πρέπει να ανησυχεί την ανθρωπότητα και θα πρέπει να είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα στον καθημερινό μας διάλογο. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι ασκόστο όλο έχει ανοίξει με αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Νομίζω ότι δεν θα είμαστε πολύ μακριά από το να διανοηθούμε και μια πυρηνική Γερμανία. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει το ειδικό βάρος των χωρών, των μονίμων μελών της Συμβουλίας Ασφαλείας των ΗΠΑ. Αυτές οι χώρες είναι πυρηνικές χώρες. Νομίζω ότι ανοίγοντας αυτόν τον ασκόπιο όλου, οδηγούμαστε πραγματικά, πιθανότατα, σε μια Γερμανία η οποία όχι απλά θα χρηματοδοτεί πολέμους στο εξωτερικό, θα συμμετέχει σε αυτούς και πραγματικά ένα το σενάριο το οποίο το απέχουμε, να μην δούμε και μια πυρηνική Γερμανία. Γιατί το λέω αυτό? Ζούμε σε μια πραγματικά επικίνδυνη εποχή. Οι εμπεριστικές δυνάμεις διεξάγουν πραγματικά μια τυχοδιοκτική στάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδαμε πριν λίγους μήνες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με μια ακόμα εμπεριαλιστική και τυχοδιοκτική δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισαν να εξοπλίσουν την Αυστραλία ουσιαστικά με πυρηνικά όπλα. Τα υποβρύχια λέτε. Ακριβώς. Δεν έγινε έτσι με τόσο σαφή και πρόβλημα τρόπο, αλλά επίσης αυτό έγινε και θα το εξηγήσω. Με τη συμφωνία AUKUS, δηλαδή Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, οι Αυστραλοί έλαβαν, ενώ είχαν συμφωνήσει να αγοράσουν διζελοκινητήρια από την Γαλλία. Διζελοκίνητα από τη Γαλλία, ακριβώς. Αντικατάστησαν τα διζελοκίνητα υποβρύχια τους με πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία υποβρύχια είναι πυρηνικά, δηλαδή κινούνται με πυρηνική ενέργεια. Δεν δώσανε στους Αυστραλούς πυρηνικά όπλα, αλλά τα πυρηνικά αυτά υποβρύχια έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Συμμαχικές, θα πω εγώ, προβλέποντας το μέλλον, θα μπορούσαν λοιπόν πράγματι τα αποβρύχια των Αυστραλών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές της Αγγλίας και της Αμερικής και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, από την πίσω πόρτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η Αμερική για την γεωπολιτική περικύκλωση της Κίνας, διότι αυτή ήταν η περίπτωση προκειμένου, ουσιαστικά τι έκανε, ενώ υπάρχουν οι συνθήκες περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, δια της τεθλασμένης, έδωσε πυρηνικές δυνατότητες σε μια χώρα σήμερα, το 2021. Δηλαδή, βιώσαμε μια χώρα
να αποκτάει πυρηνική δυναμική το 2021, κάτι που θα πρέπει να είναι αδιανόητο. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο αγώνας του πυρηνικού επανεξοπλισμού, δίνονται και υπάρχει πλέον τώρα με αυτό το πανεπιστημιακό που σας είπα, υπάρχουν δυνατότητες για όλες τις χώρες του κόσμου να παρακάψουν τις συνθήκες περί μη διάδοση των πυρηνικών και να αποκτήσουν τεθλασμένες τη δυνατότητα να φιλοξενούν πυρηνικά όπλα στα υποβρύχια τους. Αυτό το έκαναν, είπα, και οι Ηνωμένο Βασίλειο, κανείς δεν το έχει καταγγείλει, είναι εγκληματικό. Και γι' αυτό λοιπόν, συνδέοντας τα κενά, σας λέω ότι δεν είμαστε μακριά από το να δούμε την Γερμανία και αυτή να αναδεικνύει σε πυρηνική δύναμη. Ας μην χαρακτηρίσουμε το μέλλον που μας περιμένει. Θα έχουμε ευκαιρίες να το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον, αν και εσείς βεβαίως θέλετε. Δεν μου λέτε, κύριε Καλεντερίδη, και να με συγχωρείτε που αλλάζω τα θέματα κατά αυτόν τον τρόπο, ίσως και είναι και πιο πολύ ενδιαφέρον και θέτουμε και πιο πολλά ζητήματα. Νομίζετε ότι θα είχε επέμβει η Ρωσία κατά αυτόν τον τρόπο στην Ουκρανία, αν είχε μέσα από τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν τόσο καιρό για την ουδετερότητα και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και την, εν πάση περιπτώσει, την αποστρατιωτικοποίηση από βαριά όπλα, και αν είχαν τηρηθεί βεβαίως οι συμφωνίες του Μίνσκ, που θυμίζω και στους ακροατές μας ότι προέβλεπαν αφενός την αυτονομία, τη διοικητική αυτονομία των περιοχών του Ντονμπάς, το δικαίωμα του βέτο στην εξωτερική πολιτική, την αστυνομική και δικαστική αυτονομία των περιοχών αυτών, καθώς και άλλων της Ουκρανίας. Αν λοιπόν είχαν τηρηθεί, να την μαζέψω την ερώτησή μου, αν είχαν τηρηθεί οι συμφωνίες του Μίνσκ, αν υπήρχε αποναζιστικοποίηση και αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, νομίζετε ότι θα είχε επέμβει η Ρωσία? Καταρχάς νομίζω ότι η αποναζιστικοποίηση είναι ένα επικοινωνιακό όπλο του κ. Πούτιν, δεν είναι ουσιαστικό, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει. Η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, εντάξει, η Ουκρανία δεν είναι ναζιστικό κράτος, αυτό το οποίο εννοεί προφανώς είναι αλλαγή καθεστώτος, δηλαδή να μην υπάρχει ο κ. Ζελένσκι στην ηγεσία, να μην υπάρχουν οι φιλορητικοί. Δεν κυβερνάνε οι Ναζί, να είμαστε σαφείς, χρησιμοποιούνται οι Ναζί σαν όπλα στη γεωπολιτική σκακέρα προς όφελος της Δύσης. Αυτό γίνεται. Προφανώς η Ρωσία, έχοντας πολεμήσει τον ναζισμό περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χώρα, είναι ένα επικοινωνιακό όπλο στη φαρέτρα του κ. Πούτιν η αναφορά αυτή, γι' αυτό και το κάνει. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο για να το μεταφράσουμε από αλλαγή καθεστώτος και αντικατάσταση των φιλοδυτικών στο Κίεβο με τους φιλορώσους του κ. Πούτιν. Αυτό σημαίνει. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ρωσία από πέρσι τον Απρίλη είχε ξεκινήσει τις απειλές κατά της Ουκρανίας. Και ο λόγος που το είχε κάνει ήταν επειδή, όπως είπαμε, οι περιοχές του Ντονμπάς δεχόντουσαν επιθέσεις από τους Ναζί, από τους Ουκρανούς και κατ' επέκταση από τους Δυτικούς. Δεχόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια κλιμακωτές επιθέσεις και επίκειτο επιχείρηση για ανακατάληψη και ίσως και επιτυχής ανακατάληψη των εδαφών που ελέγχονται από τους ρωσόφιλους της Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ. Ναι. Άρα η Ρωσία διέκρινε πως θα έχανε τον έλεγχο, διότι δεν ελέγχει άμεσα όπως την Ταυρίδα, αλλά έμεσα ελέγχει προφανώς. Τις περιοχές αυτές θα έχανε απόλυτα τον έλεγχο με τις επιτυχείς επιχειρήσεις που ήταν έτοιμοι οι Ουκρανοί να πραγματοποιήσουν. Είχαν θωρακιστεί πλήρως οι Ουκρανικές δυνάμεις. Βλέπετε πόσο πολύ αντέχουν την ρωσική επιδρομή. Προφανώς εκατομμύρια δολάρια και ευρώ καταβλήθηκαν από τον ΝΑΤΟ για να υπάρχει αυτή η δυνότητα του Ουκρανικού στρατού. Ήταν έτοιμοι λοιπόν οι Ουκρανοί και βλέπανε οι Ρώσοι ότι θα χάνανε τον έλεγχο των περιοχών που θεωρούν δικές τους ή που ελέγχονται τέλος πάντων από τους Ρώσους αποσχιστές. Άρα ένα κομμάτι του πάζλ είναι αυτό. Ήταν ο φόβος αυτός. Δεύτερο ήταν ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν άκρατα φιλοδυτικός και είχε ζητήσει μια κοινωνιακή ρητορική ξεκάθαρα πολεμική. Νομίζω είναι σαφέστατα τα μηνύματα όταν γίνονται αναφορές για πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, δηλαδή στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Οι ευθύνες νομίζω είναι τεράστιες και πρέπει να αποδοθούν. Να ερωτηθεί ο κ. Ζελένσκι για ποιο λόγο η κυβέρνησή του προέβησε τις δηλώσεις και πήρε τέτοιες αποφάσεις, τα βήματα τοξικά και πολεμικά. Πολεμικές κινήσεις κατά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν η Ρωσία με αυτά τα μηνύματα ξεκίνησε από τον Απρίλη να θέτει όρους για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Με ένα μικρό διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι
επανήλθε η Ρωσία τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και, είχε, και τότε ήταν που έθεσε και, τις, και το τελεσίγραφο το λεγόμενο, όπου ζήτησε, που νομίζω κανείς δεν τον πήρε τότε σοβαρά τον κύριο Πούτιν, σίγουρα εγώ δεν τον πήρα σοβαρά, όπου έθεσε το τελεσίγραφο λέγοντας ότι όχι απλά θα αποχωρήσετε, συγχωρείτε, θα αποχωρήσετε από την περιοχή στους Αμερικανούς και δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία, αλλά θα γυρίσετε και σε ζώνες του 1997. Όσον αφορά τουλάχιστον τα απλικά συστήματα τα οποία έχουν περικυκλώσει τη Ρωσία και ουσιαστικά μόνο που δεν βάλουν κατά τις μόσες. Αυτά λοιπόν, αυτό το τελεσίγραφο λοιπόν ήταν σαφές σχεδόν εδώ και ένα χρόνο, για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο για τους ακροατές σας. Δεν το σεβάστηκε κανείς, δεν το εισάκουσε κανείς. Είναι ξεκάθαρο ότι αν τον λαμβάναν σοβαρά οι δικοί και αν πραγματικά η Ουκρανία έκανε αυτό που τελικά αναγκάζεται με στριμμένα στήματα να κάνει σήμερα, τι είναι αυτό, όπως μας έχει διαμηνήσει ο κ. Ζελένσκι ξεκάθαρα, η Ουκρανία δεν θα είναι στο ΝΑΤΟ την επόμενη αυτή του πολέμου. Εάν λοιπόν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση δίχως να φτάσουμε ως εδώ, και αν οι δυτικοί, αυτό είναι το μεγαλύτερο εάν, εάν οι δυτικοί αναλάμβαναν τις ευθύνες τους, διότι ξέρετε, το να δεχθείς αυτό το τελεσίγραφο σημαίνει ανάληψη ευθυνών της κατάστασης και ότι έχουμε φτάσει ως εδώ, το οποίο προφανώς ήταν αδύνατο. Εάν ωστόσο είχαν γίνει αυτά πράγματι, η Ρωσία δεν θα είχε κάνει αυτή την επιχείρηση ή τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει στο εξωτερικό του, γιατί στο εξωτερικό του, όταν εννοώ το εξωτερικό του, εννοώ τον κόσμο, επαναλαμβάνω δεν είναι δημοκρατία η Ρωσία, εννοώ το πολιτικό, ούτε τους ολιγάρχες. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι το στηρίζουν, οι υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες και το παρακράτος είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας να το στηρίζουν. Εκεί λοιπόν δικαιολογεί τις πολιτικές του, αυτές τον στηρίζουν, μέσω αυτών μπορεί και πραγματοποιεί τη δράση του. Δεν θα μπορούσε πουδενή να κάνει κάτι εάν είχαν ακούσει οι δυτικοί τα αιτήματά του, τα οποία δεδομένη της γεωπολιτικής περικύκλωσης που δέχτηκε η Ρωσία ήταν εύλογα. Κύριε Καλεντερίδη, πριν πάμε λίγο στο πεδίο του πολέμου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και νομίζω ότι... μια επιφύλαξη μόνο, ήθελα να πω ότι στο θέμα της αποναζιστικοποίησης εγώ το κατάλαβα λίγο διαφορετικά, δηλαδή η εκαθάριση των ναζιστικών ομάδων το κατάλαβα, αλλά προφανώς υπάρχει και η ερμηνεία την οποία θέτετε εσείς. Αυτό που λέτε είναι αυτό που χρησιμοποιεί τώρα από τις διαπραγματεύσεις για να καταπιεί το χάπι της αποναζιστικοποίησης. Τι λέει? Λέει ότι πράγματι διώξαμε τους Ναζί από τον Ντονμπάς και άρα αυτό έχει επιτευχθεί. Αυτό το λέει ήδη, του λέτε. Επομένως έχετε δίκιο. Κύριε Καλεντερίδη, θεωρείτε ότι μια απάντηση, επιστρέφει νομίζετε το έθνος κράτος, βλέπουμε το τέλος της παγκοσμιοποίησης, της αυτοκρατορίας του χρήματος, έτσι όπως θα το λέγαμε? Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική ερώτηση. Νομίζω ότι το έθνος κράτος ποτέ δεν έφυγε. Ο κόσμος ο οποίος βιώναμε ήταν ένας πολυπολικός κόσμος, αλλά με συγκεκριμένα κέντρα. Πλέον νομίζω πως βλέπουμε την κατάτμιση αυτών των κέντρων σε επιμέρους μέρη και πόλους. Αυτό δηλαδή που ίσως να προκαλεί την αίσθηση της επιστροφής του έθνους κράτους είναι οι νέοι πόλοι που δημιουργούνται. Δυστυχώς βλέπουμε και έναν πόλο, έναν τουρκικό πόλο να δημιουργείται, και αυτό έπρεπε να κρούει τον κόσμο του κινδύνου για εμάς τους Έλληνες. Αλλά πράγματι νομίζω ότι το έθνος κράτος δεν έφυγε ποτέ. Οι ψευδεστήσεις των διεθνών οργανισμών και φορέων ή αν θέλετε της διεθνής κοινότητας ήταν μια πρόφαση, μια επίφαση και ένα κάλυμα, ένα πέπλο δημοκρατίας και ένα πέπλο νομιμότητας και διεθνούς δικαίου, το οποίο πραγματικά ποτέ δεν υπήρξε. Ουσιαστικά πάντα έθνη κράτη, ισχυρή πόλη ωστόσο, ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα, ήταν αυτοί που φέραν για την κατάσταση ως εδώ σήμερα. Και είναι αυτοί που τώρα νομίζω απλά αποσαφηνίζονται, αποκρυσταλώνονται και βλέπουμε τη δημιουργία νέων τέτοιων πόλεων, ένας εκ των οποίων, όπως είπαμε και πιο πριν ανησυχητικά, είναι η Τουρκία, ένας εκ των οποίων είναι η Γερμανία. Πάμε λίγο στο πεδίο του πολέμου. Έχετε εικόνα που βρίσκεται η κατάσταση σήμερα και θεωρείτε ότι, αν θέλετε να δύο πράγματα θα ήθελα, αν νομίζετε ότι μπορείτε και ενδιαφέρεστε να μας πείτε. Καταρχάς, ποιο είναι το κρίσιμο σημείο που θα κρίνει την έκβαση του πολέμου και στρατιωτικά και πολιτικά και διπλωματικά? Και το δεύτερο, αυτή η υποτίθεται αργό προχώρημα
των ρωσικών δυνάμεων οφείλεται σε κάποιους παράγοντες. Προφανώς σε διάφορους κακούς σχεδιασμούς. Προφανώς στο να μην σκοτώσουν αμάχους για λόγους διπλωματικούς βεβαίως. Δεν νομίζω ότι είναι πιο πονόψυχοι οι Ρώσοι από άλλους. Αλλά ξέρουν ότι υπάρχει μια επόμενη μέρα που θα πληρώσουν τις συνέπειες των όποιων καταστροφών κάνουν. Πιθανώς να ευθύνεται στη μεγάλη βοήθεια τηλεπικοινωνιακή, κατασκοπευτική που προσφέρει η Δύση στους Ουκρανούς. Και θα ήθελα να μας πείτε και αυτό δύο κουβέντες. Αυτά τα δύο λοιπόν, η αργή κατά πολλούς προέλαση των Ρώσων, σε τι οφείλεται, και δεύτερον να μας πείτε ποιο είναι το κρίσιμο σημείο γεωγραφικά ενός, είναι η Μαριούπολη δηλαδή, στην Ουκρανία. Νομίζω ότι σίγουρα οι Ρώσοι επιτελείς είχαν κατά νου ένα χτύπημα στραπή, το οποίο θα οδηγούσε στην παράδοση των Ουκρανικών δυνάμεων και είτε στην σύλληψη, είτε στην δολοφονία, είτε στην εξορία του κ. Ζελένσκι. Ο στόχος αυτός σαφέστατα απέτυχε. Η ρωσική προπαγάνδα μας λέει ότι υπήρχε το σχέδιο Β, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, λαμβάνει χώρα τώρα, και πως ήταν... είναι απόλυτα αναμενόμενη η εξέλιξη των πρώτων μαχών, το οποίο νομίζω δεν είναι ειλικρινές. Η Ρωσία σίγουρα και υπερτίμησε τις δικές της δυνάμεις και υποτίμησε τις ουκρανικές δυνάμεις κατά το βαθμό στον οποίο είχαν εξοπλιστεί από τους δυτικούς. Επίσης υποτίμησε την αντίδραση της Δύσης, το πόσο ενωμένα θα αντιδρούσαν οι δυτικοί και στον χώρο των κυρώσεων και πολιτικά και διπλωματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που δεν λειτουργήσε που δεν βγήκε για τους Ρώσους το σενάριο της ταχείας επέμβασης της κίνησης αστραπής, προφανώς το επόμενο σενάριο ήταν ένας πόλεμος ο οποίος διαρκείας, φθοράς και αντοχής, αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Άρα σε έναν βαθμό νομίζω από τη στιγμή που απέτυχαν οι Ρώσοι στο χτύπημα αστραπή, αυτό το οποίο θα είχαν αντιμετωπίσει νομίζω είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Τώρα, τι γίνεται στον περίοδο των μαχών. Νομίζω ότι τα μέτωπα είναι το μέτωπο το νότιο, το οποίο είναι όχι ίσως ξεκάθαρα το πιο σημαντικό για τους Ρώσους, το μέτωπο δηλαδή της Μαριούπολης, του Μικολάιεφ και της Οδυσσού, για να το ενώσω. Είναι το δεύτερο μέτωπο του βορρά, δηλαδή του Χαρκόβου, και το τρίτο είναι το μέτωπο της Ανατολικής Δύσης, της λεγόμενης, του Κιέβου κατά βάση, και κάποια χτυπήματα που γίνονται σε πόλεις όπως είναι η Λιβύη, η γενικότερα δυτικά της χώρας, όπου από τα οποία αναφοδιάζονται οι Ουκρανοί από τους ανατολικούς. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι αυτά τα οποία θα επηρεάσουν και την εξέλιξη σίγουρα του πολέμου και σίγουρα κυρίως τις διαπραγματεύσεις και την εκκυρία που όλοι επιθυμούμε να δούμε για την διένεξη. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικότερο, νομίζω πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, είναι το μέτωπο της Οδυσσού, είναι το μέτωπο του Νότου. Γιατί, διότι καταρχάς η Οδυσσός είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας. Το 70% του εμπορίου της Ουκρανίας περνάει από την Οδυσσό. Η χώρα δηλαδή, αν χάσει αυτό το λιμάνι, έχει αποκοπεί τελείως από τον Εύξεινο Πόντο. Αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι για τους Ρώσους ότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο του λιμανιού, τότε de facto, μαζί με την Αζωφική θάλασσα, η Ρωσία ελέγχει ολόκληρο τον βόρειο Εύξεινο Πόντο. Αυτός είναι ο σημαντικότερος, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή στρατηγικός στόχος των Ρώσων σε στρατηγικό μέτωπο. Στα μέτωπα, σε όλη τη χώρα. Είναι πιο σημαντικό για τους Ρώσους η κατάληψη της Οδυσσού, και όπως είπατε, όχι μόνο δεν βομβαρδίζουν για να μην θρυνήσουμε θύματα, γιατί είναι και το πυρηνικό κομμάτι και τα εγκλήματα πολέμου, αλλά και επειδή δεν θέλουν να χάσουν τις υποδομές των περιοχών που θα κερδίσουν, αν όντως τις κερδίσουν. Η Οδυσσός λοιπόν, που είναι το μεγάλο επίδικο, εάν είναι πιο σημαντική η κατάληψη του Οδυσσού, ο έλεγχος της περιοχής αυτής, από ότι να κερδίσουν οι Ρώσοι ολόκληρη τη Δυτική Ουκρανία και το Χάρκοβο, κατά την άποψή μου. Εάν το κάνουν αυτό, θα ελέγξουν πλήρως, όπως σας είπα, τον βόρειο Εύξεινο Πόντο, θα καταστεί σε μεγάλο βαθμό ρωσική λίμνη ο Εύξεινος Πόντος. Αυτό, να ξέρετε επίσης, θα ασκήσει τεράστια πίεση δεύτερο χρόνο στην ίδια την Τουρκία, στα στενά δηλαδή, διότι με αυξημένο έλεγχο του Εύξεινου Πόντου η Τουρκία
η Ρωσία, θα θέλει να έχει μεγαλύτερο ρόλο του τι γίνεται στα στενά, μεγαλύτερη διέξοδο στις ζεστές θάλασσες, μεγαλύτερη επαφή διαμέσου των στενών και πιθανότητα και αλλαγή τροποποίηση του Μονρό, τη σύμβαση του Μονρό για τον έλεγχο των στενών. Άρα θα αναδειχθεί η Ρωσία σε έναν ισχυρότερο γεωπολιτικό παίχτη, εάν καταλάβει ουσιαστικά την παραθαλάσσια περιοχή της Ουκρανίας. Αυτό νομίζω είναι ένας από τους λόγους που καθυστερούν και οι ίδιες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή περιμένει ο κύριος Πούτιν μια θετική εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα την έχει. Νομίζω είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο στόχος της κατάληψης της Οδυσσού και νομίζω ότι ίσως είναι και αδύνατος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον όπως εξελίσσονται οι μάχες. Παρ' όλα αυτά, ενώ φαίνεται ότι και αν θέλετε να πούμε και για τις διαπραγματεύσεις, δύο λόγια, ενώ φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε μεγάλο βαθμό έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά οι Ουκρανοί με τους Ρώσους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είπαμε για την αποναζιστικοποίηση, είπαμε για την. Ένα άλλο που είχε ζητήσει ο κύριος Πούτιν ήταν η αποστρατικοποίηση, που την έχει δώσει και αυτή ο κύριος Ζελένσκι ουσιαστικά, γιατί λόγω της κατάστασης και των δύο στρατών υπάρχουν κατεστραμμένες, είναι κατεστραμμένες οι Ουκρανικές δυνάμεις σε μεγάλο βαθμό. Επομένως έχει επέλθει και de facto αν θέλετε η επιστρατικοποίηση. Ένα άλλο που του έχει παραχωρήσει ο κ. Ζελένσκι είναι σαφέστατα ρητά η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που ήταν νομίζω αυτός ο σκοπός της επιχείρησης. Άρα ουσιαστικά οι στρατηγικοί στόχοι του κ. Πούτιν έχουν επιτευχθεί από άποψη, από την πλευρά την, τουλάχιστον από αυτό που μας λένε οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί πλέον θέλουν να συνδιαλογούν με τους Ρώσους μέχρι για το που θα είναι τα σύνορα. Τα μόνα που δεν έχουν βρει ακόμα μεταξύ τους, που είναι ένα σκληρό χάπι, που μάλλον θα αναγκαστούν γι' αυτό να το καταφύγουν οι Ουκρανοί, είναι τι θα γίνει με την Ταυρίδα και τις αυτανακυρισσόμενες δημοκρατίες που αναγνωρίζει η Ρωσία, που προφανώς δεν μπορεί να τουλάχιστον ακόμα δεν δέχεται το Κίεβο. Δηλαδή, αν βγάλουμε μια κατάσταση που de facto όμως ισχύει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η Ουκρανία, αν δώσει την Ταυρίδα, θα είναι μια επικοινωνιακή ήττα για τον Ζελένσκι, αλλά de facto ελέγχεται τα όρια από τη Ρωσία. Δηλαδή, αν βγάλουμε αυτό το κομμάτι, σε όλα τα άλλα τα έχουν βρει νομίζω, και ο λόγος που συνεχίζονται οι διαμάχες δυστυχώς είναι τα μέτωπα. Είναι το τι παραπάνω μπορεί να κερδίσει ο κ. Πούτιν για αυτήν την επένδυση που έκανε σε ανθρώπους σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού, οικονομίας και πολιτικής ισχύως, που του έχει στοιχήσει βαρύτατα. Και νομίζω το κερασάκι στην τούρτα, το μεγάλο κέρδος θα είναι η Οδυσσός και περιμένει αυτό το μέτωπο για να οδηγηθούμε επιτέλους στην κεκυρία. Θα ήθελα να είχαμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε ακόμα, αλλά επειδή μας περιμένει και ο κύριος Αποστολόπουλος, θα ήθελα να σας να πούμε δύο λόγια και για αυτό τον εξαιρετικό γείτονα που διαθέτουμε. Νομίζω, κύριε Καλεντερή, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, νομίζω όμως ότι ο μύθος ή μάλλον το όνειρο και το επιχείρημα του ελληνικού συστήματος εξουσίας περί απομονωμένου Ερντογάν, νομίζω ότι έχει λήξει μάλλον οριστικά τουλάχιστον για την εποχή μας. Δηλαδή, βλέπουμε τον Ερντογάν να έχει επαφές με όλους τους μεγάλους του κόσμου εδώ και χρόνια και ακόμα τώρα περισσότερο, να παίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις που περιγράψατε, να ζητούν τη γνώμη του, να μιλάει με τους ισχυρούς του κόσμου. Σε αντίθεση βέβαια με τους Έλληνες που για κάποιους λόγους μοιάζουν να είναι το κλωτσοσκούφι του κόσμου. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι η Τουρκία, καταρχάς αν ισχύει αυτό που λέω και συμφωνείτε κι εσείς, αυτό σε τι οφείλεται? Στην διαπραγματευτική δυνότητα του Ερντογάν και του επιτελείου του, στην ανικανότητα ελληνικού επιτελείου ή σε κάποιους άλλους λόγους? Ναι, θα συμφωνήσω πως πράγματι ισχύει αυτή η ανάδειξη, η αναβάθμιση μάλλον του γεωπολιτικού ρόλου της Τουρκίας, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την κρίση στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας. Η Τουρκία αντιλήφθηκε μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύεται μέχρι και σήμερα κατά το μέγιστο. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά έσπευσε να φανεί ως υπερασπιστής των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, άκρητα και τυχοδιοκτικά κατά την άποψή μου, αν θέλετε, και καταστροφικά για τα συμφέροντα του ελληνισμού, ιδίως του ελληνισμού της Ουκρανίας. Δεν τα λογάριασε αυτά η κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν πρέπει να λογαριάζει τις προσωπικές σχέσεις των ηγετών με την Ουάσιγκτον, αλλά πρέπει να λογαριάζει τα συμφέροντα του ελληνισμού. Γι' αυτό αυτός είναι ο ρόλος του κράτους, όχι κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το σημαντικό εδώ είναι ότι η Τουρκία δεν τα κατάφερε, ούτε της το επιτρέψαμε, τη βοηθήσαμε. Με την ανάληψη από την Ελλάδα που της παρήχε το ελληνικό κράτος,
Η Τουρκία διεξάγει αυτή την πολιτική που διεξάγει σήμερα και έχει φτάσει να παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, αν είναι ποτέ δυνατόν, ο πειρατής της περιοχής μας και της γειτονιάς μας, μια χώρα που έχει εισβάλει και έχει στρατεύματα σε Συρία, Ιράκ, Κύπρο, Λιβύη, Αρμενία, σήμερα να είναι ένας αρμοστής των εξελίξεων, ένας μεσολαβητής, ένας ειρηνοποιός. Αυτό έγινε όχι επειδή την αφήσαμε, επειδή την βοηθήσαμε. Η Λευκωσία και η Αθήνα ρίξαμε πλάτη, έχουμε ανανύψει τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Ήταν νομίζω ένα τραγικό σφάλμα, από τα μεγαλύτερα σφάλματα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, το ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφάσισε να μεταβεί και να ενισχύσει το προφίλ και την εικόνα του κύριου Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Και επιπροσθέτως να νομιμοποιήσει ουσιαστικά και να ξεπλύνει ό,τι μας έχει σούρει από το 19 που ανέλαβε την ηγεσία του Μητσοτάκης ο κ. Ερντογάν κατά της χώρας μας, με αυτήν την επίσκεψη ουσιαστικά τα νομιμοποίησε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό νομίζω είναι σαφέστατο. Έχετε δίκιο βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι η Τουρκία το πρώτο κράτος που παρανομεί στην περιοχή και η Ελλάδα και η Κύπρος, αντί για να σπρέψουμε, να κάνουμε σαφές συμμάχους τους παραλληλισμούς και την ομοιότητα των δράσεων των Τούρκων, να καταπιούμε την τουρκική επεκτατική πολιτική, τον υπεριαλισμό και να συνομιλούμε με τους Τούρκους λες και είναι ένας εταίρος. Έχουμε νομιμοποιήσει τα Βαρόσια, έχουμε νομιμοποιήσει την ΑΟΣ μας με το Oruç Reis, έχουμε νομιμοποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, έχουμε νομιμοποιήσει όλες αυτές τις ασυνδοσίες της βάρος μας, όχι μόνο τη σιωπή μας, με την υποστήριξη που του παρήχε, με τις φωτογραφίες, με την παρουσία, με τη συνομιλία, με την νομιμοποίηση της απλής παρουσίας δίπλα του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έκανε αυτό. Ήταν δικό μας χρέος να αναδείξουμε την παραβατικότητα της Τουρκίας. Ήταν δικό μας χρέος να πούμε σε όλους ότι όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε δηλώσεις από Ευρωπαίους ηγέτες πως η Ουκρανία είναι η πρώτη περίπτωση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εισβολή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υπάρχει η Κύπρος. Έπρεπε εμείς να το κάνουμε αυτό. Το δεν το κάναμε δεν σημαίνει ότι το ξεχάσαμε. Σημαίνει ότι καλύψαμε τον Τούρκο, καλύψαμε τον Μπυριαλιστή, καλύψαμε τον Ισβολέα. Αυτό το κάνει η Αθήνα, αυτό το κάνει η Λευκοσία. Ήταν επίσης δικό μας χρέος να ζητήσουμε κυρώσεις, να εξισώσουμε κάθε Ισβολέα που έχει δυνάμεις κατοχής, κατοχές δυνάμεις στην Ήπειρο και να εξισώσουμε τον κύριο Λουκασέγκο, τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Ερντογάν, ζητώντας οικονομικές κυρώσεις εναντίον τους. Έπρεπε να το κάνουμε. Το ότι δεν το κάναμε δεν σημαίνει ότι το αμελήσαμε, σημαίνει ότι νομιμοποιήσαμε τη συσβολή εναντίον της πατρίδας μας. Και Καλεντερίδη, με ρωτάνε εδώ οι ακροατές μας ότι πώς μπορούμε να μιλάμε με τόση σιγουριά για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, τη στιγμή που πίσω από τη Ρωσία, από οποιαδήποτε κίνηση των Ουκρανών, επιλέξει αυτό μου γράφει η κυρία, από οποιαδήποτε κίνηση των Ουκρανών κρύβεται η μαμά Αμερική και η ωραία Δύση, το ωραία σε εισαγωγικά. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που λείπει. Καλά τα είπαμε εμείς, αλλά αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Πούτιν πέραν των όλων, από τον κύριο Ζελένσκι, που νομίζω την πλειοψηφία, όπως είπαμε, τα έχει δώσει, δηλαδή την αποναζιστικοποίηση, θα ανεχτεί τον κύριο Ζελένσκι, αυτό δεν το κατάφερε, ήταν ένα σκοπός του κύριου Πούτιν που δεν του βγήκε, κέρδισε ωστόσο να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, θα κερδίσει όπως φαίνεται de facto την αναγνώριση των περιοχών που έχει καταλάβει. Αυτό το οποίο θέλει, το τελευταίο κομμάτι του πάζου, το οποίο δεν μπορεί να το δώσει δυστυχώς ο κύριο Ζελένσκι, είναι η άρση των κυρώσεων. Η Ρωσία δεν θα κάνει καμία ειρήνη, δεν πρέπει να υπάρξει ούτε κεχηρία ούτε κατά πάτος πυρός, εάν δεν συμπεριληφθεί στη συμφωνία, στην όποια συμφωνία, άρση των κυρώσεων, οι οποίες κυρώσεις προφανώς ξεκίνησαν με τις επιχειρήσεις και την εισβολή, και αν σταματήσει η εισβολή, λογικό είναι να περιμένει η Ρωσία να σταματήσουν και οι κυρώσεις. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει ο κ. Ζελένσκι, έχει δίκιο η ακροατριά σας, πρέπει να το δώσει η Αμερική, εάν δεν το δώσει, δεν θα δούμε και κυρία. Είναι ένα κομμάτι του πάζλ που δεν μπορούν να ελέγξουν το Κίεβο και η Μόσχα, πράγματι. Κύριε Καλεντερίδη, θα ήθελα να είχαμε χρόνο να συζητήσουμε, αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Με τα χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είστε επανειδήν, είστε επανειπίνη. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.